Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε δηλώσεις από το Κραν Μοντάνα. Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος διμερών επαφών, αναβλήθηκε η σύνοδος για την διάσκεψη και θα πάνε κατευθείαν στο δείπνο εργασίας. Θα πάμε κατευθείαν στον Νικόλα Ζανέτο για να μας δώσει το κλίμα που επικρατεί μετά και από τις δηλώσεις που είχαμε πριν από λίγο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτσιά, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Ακκίντζη. Νικόλα, ακούμε. Καλησπέρα και πάλι από το Κραν Μοντάνα. Φαίνεται ότι το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Τουλάχιστον διακρίναμε κάποιο εκνευρισμό και από τη γλώσσα του σώματος, αν θέλετε, όλων των αντιπροσωπιών εδώ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξερχόμενος είπε ότι αυτή την ώρα απαιτείται ψυχραιμία και υπομονή. Γνωρίζω τα όρια στα οποία διαπραγματεύομαι. Πολλά από όσα εσκεμμένα διαδίδονται δεν ισχύουν. Και πρέπει να πούμε ότι κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες οι οποίες έλεγαν ότι περίπου έχουμε μια τελική συμφωνία στο τραπέζι που απομένουν οι υπογραφές. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει και φαίνεται ότι διαρρέεται από κύκλους των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα, είχαμε δήλωση και από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Είμαστε σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση, είπε ο Νίκος Κοτσιάς. Η ελληνική πλευρά έχει υπερασπιστεί το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, έχει υπερασπιστεί το δικαίωμα της Κύπρου να είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα συνεχιστεί και τώρα το βράδυ. Αντρέα, να πούμε ότι δεν έγινε η σύνοδο η απογευματινή, πήγαν κατευθείαν στο δείπνο και προηγήθηκαν οι διμερείς συναντήσεις που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ενώ τέλος, να πούμε ότι ο Μουσταφά Κιντζή κληθείς να σχολιάσει την πρόταση Αναστασιάδη που κατατέθηκε χθες, ανέφερε ότι ισχύουν τα ίδια που είχε πει και χθες, ότι έγινε δηλαδή για τα μάτια του κόσμου. Μάλιστα, Νικόλα, εμείς να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις και να επιστρέψουμε. Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται στο Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, αλλά ένα θέλω να πω. Χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται υπομονή. Επαναλαμβάνω ότι γνωρίζω τα όρια και τα περιθώρια μέσα στα οποία διαπραγματεύομαι. Συνεπώς, μέχρι στιγμής δεν θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει αυτό που εσκεμμένα διαδίδεται. Υπάρχει και κύριε προηγητική βούληση από την άλλη πλευρά. Έχει δώσει προτάσεις. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να αρκεστούμε μέχρι εδώ και εν συνεχεία, όταν και εφόσον λήξουν είτε επιτυχώς είτε αδικώς, τότε θα ενημερωθεί. Είμαστε σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Η ελληνική πλευρά έχει υπερασπιστεί το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, και έχει υπερασπιστεί τα δικαίωμα της Κύπρου να είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που θα συνεχιστεί τώρα το βράδυ με συνάντηση των επικεφαλής των αντιπροσωπιών και βραδινό με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Νομίζουμε ότι εμείς έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ξέρετε ότι τρεις φορές την σώσαμε εμείς από το να καταρρεύσει, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να στηρίζεται στα δίκαια των ανθρώπων, των κρατών, των λαών και στο διεθνές δίκαιο. I said that it's going to be a long day and night. Day is almost over. Let's see what the night will bring. Is the deal still possible today? Until we say that there is a full stop, it's continuing. Let us wait and see. Did you answer to Greek Cypriot proposals? Well, about the proposal, I made my comment yesterday. It is in the same. Στο στούδιο μαζί μου είναι ο αρχισυντάκτης ειδήσεων, ο Γιώργος Γεωργιάδης. Γιώργος, σε χαιρετώ. Καλησπέρα. Και ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χριστόφορος Χριστοφή. Χριστόφορο, όμως, θα ήθελα να μας πεις πρώτα λίγα λόγια για τις δηλώσεις του Μουσταφά Κιντζή. Λέει ότι η νύχτα θα είναι μακρά, το είπε και το πρωί, και λέει ότι για την πρόταση Αναστασιάδη ισχύουν όσα είπε χθες. Ακούσαμε και τον Νικόλα να μας το λέει, ότι εμένει στο ότι γίνεται για τα μάτια του κόσμου, αν και το πρωί άφησε να νοηθεί ότι θα υπάρξει μια πιο διαλλακτική στάση από πλευράς Τουρκίας και Τουρκοκυπριακή. Ερωτήθηκε και δεν απάντησε το πρωί, ενώ χθες το βράδυ είχε πει αυτά που είπε. Γιώργο, έρχομαι κοντά σου, όμως πριν ζητήσω το σχόλιο σου, mm-hmm. να πούμε κάποιες πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Α και είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή το τι είπε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ στη Σύνοδο
την πρωινή για την ασφάλεια και τις εγγύησεις. Λοιπόν, ο κύριος Γκουτέρες ανέφερε ότι διαπιστώνει πως είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Αυτά που είχε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι τόσο εύκολο να γεφυρωθούν. Επανέλαβε τα 6 του σημεία και ζήτησε στη συνέχεια να ακούσει τις εκτιμήσεις όλων των πλευρών για αυτά τα σημεία. Μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς λέμε ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται, καθώς έχουμε το βαρύνουση σημασίας δείπνο εργασίας που θα ακολουθήσει απόψε. Όμως, Γιώργο, έβαλε και τρία ενδεχόμενα κάτω, κύριος Γκουτέρες. Το ένα είναι να φύγουμε από το Κραν Μοντάνα χωρίς συμφωνία. Το άλλο να φύγουμε με μια συμφωνία, αλλά και πολλά ανοιχτά θέματα. Και το άλλο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με 2-3 sticking points, έτσι τα χαρακτήρισε, και στη συνέχεια να υπάρξει συνάντηση σε ανώτερο επίπεδο. Ορίστε. Μπαίνουμε στην τελευταία πράξη αυτή τη πολύ δύσκολη εβδομάδα, αυτή τη πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Νομίζω μέσα και από τι πληροφορίε τι οποίε μεταδώσαμε μόλι πριν από μερικά δευτερόλεπτα, οι προσδοκίε, Ανδρέα, δεν θα πρέπει να είναι μεγάλε. Αν πάρουμε αυτά τα τρία σενάρια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τότε σίγουρα όλοι θα επιδιώξουν το τρίτο, να πιαστούν δηλαδή από κάπου, ούτω ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αν πάρω το πρώτο σενάριο, τότε σίγουρα δεν υπάρχει ακτίδα φωτό για το πώ ακριβώ προχωρούμε. Ποια ακριβώς θα είναι τα επόμενα βήματα, δηλαδή αν δεν υπάρξει συμφωνία πουθενά. Εγώ όμως βάζω και κάτι άλλο στο τραπέζι. Γιώργο, αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Γκουτέρες, ότι εγώ έκανα την πρότασή μου, όμως δεν έχω πάρει απάντηση σε αυτή την πρόταση. Όταν υπάρχει αφιβολία πως έγιναν προτάσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να υπάρξει ένα διέξοδο, ωστόσο φαίνεται πως η άλλη πλευρά επιμένει στις γραμμές τις οποίες έθεσε από την πρώτη κιόλας μέρα ο κύριος Τσαβούσογλου, και αυτό μάλλον ήταν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από πλευρά της Άγκυρας. Θα δούμε. Αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο και δεν υπάρξει κάποια πρόθεση, τότε σίγουρα θα πρέπει να αναζητηθούν και οι ευθύνες. Για το ποιος ακριβώς φέρει την ευθύνη για αυτή την στασιμότητα, δεν θα πω την λέξη αδιέξοδο. Δεν υπάρχει ακόμη. Η νύχτα μπαίνει βέβαια στην τελική ευθεία όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μόνο το δείπνο. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ας κρατήσουμε ακόμη, κάναμε ακόμη λίγη υπομονή για να δούμε αν μακάρι προγύψει κάτι, έστω και την ιστάτη. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Θέλω να πάρω και ένα σχόλιο από τον Χριστόφορο. Χριστόφορε, ακούμε. Επέστρεψε η αμηχανία στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Μια ένσταση μόνο σε σχέση με το ότι όλοι επιδιώκουν το τρίτο σενάριο. Είδαμε ότι τις τελευταίες ώρες από πλευράς Τουρκίας αφήνεται να νοηθεί ότι εμένουν στα περί τελικής διάσκεψης. Βεβαίως αυτά σε σχέση με το δημόσιο λόγο. Και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του απόψινού δείπνου. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε εδώ με έκτακτη ενημέρωση, έκτακτη επικαιρότητα, για να σας μεταφέρουμε το τι συμβαίνει στο Κραν Μοντάνα. Ήταν η έκτακτη ενημέρωση από τον Αλφα.